Καλημέρα σε όλους σας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με τον κύριο Παπαδόπουλο. Νομίζω το γνωρίζουμε τουλάχιστον όλοι όσοι είμαστε μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι, πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων. Θα μας μιλήσει για το μέλλον της κατασκευής στην Ελλάδα. Καλησπέρα. Υποθέτω ότι με βάλατε στην αρχή της ομιλίας σαν κράτη μας και το γενικότερο θέμα μαζέψει και περισσότερο κόσμο. Αλλά η ώρα είναι τέτοια που δεν έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είμαι λοιπόν ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων. Θα μιλήσουμε σήμερα για τις κατασκευές, το μέλλον τους και θα ξεκινήσουμε από ορισμένες διαπιστώσεις. Ο τομέας των κατασκευών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, και μιλάμε και για τα δύο κομμάτια των κατασκευών και για τα δημόσια έργα και τα ιδιωτικά έργα, έχει σημειώσει μια πολύ σημαντική πτώση. Είναι μια πτώση την οποία όσοι είμαστε μηχανικοί, αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται με την οικοδομή γενικότερα την έχουμε βιώσει, αλλά νομίζω ότι βιώνει και ο κάθε Έλληνας πολίτης όταν βλέπει πια ότι τα εργοτάξια είναι λίγα ή καθόλου, είτε στα δημόσια έργα, είτε σε ιδιωτικά έργα, καινούργιες οικοδομές εκτίζονται. Και γενικότερα υπάρχει μια εγκύπηση. Αν το δούμε λίγο με νούμερα αυτό, ο πίνακας αυτός δείχνει την οικοδομική δραστηριότητα εκφρασμένη σε οικοδομικές άδειες. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πικ το 2005. Οφείλεται στο ότι από το 2006 και μετά επιβλήθηκε ο ΦΠΑ στα ακίνητα, οπότε τρέξαν τότε όλοι να βγάλουν οικοδομικές άδειες και γι' αυτό ακριβώς όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα δεν συμπίπτουν οι άδειες η χρονιά των αδειών με την οικονομική δραστηριότητα, είναι μετατοπισμένη η δραστηριότητα στην οικοδομή οικονομική 2 έτη μετά το 2007, μιας και μια οικοδομή για να γίνει και να ολοκληρωθεί χρειάζεται και ένα χρόνο ρήμανσης. Αλλά και επειδή πάρα πολλές άδειες εκδόθηκαν ακριβώς λόγω του ΦΠΑ, η κατασκευή ξεκίνησε πολύ αργότερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε περίπου μια σταθερότητα από το 2000 μέχρι το 2005, ένα πικ το 2005 και από εκεί μετά ξεκινάει κάθε πτώση, η οποία δεν ξεκίνησε τα χρόνια της έντονης κρίσης στην Ελλάδα, από το 2010 και μετά, αλλά έχει ξεκινήσει και από το 2008-2009, τότε που είχαμε τα σημάδια της κρίσης στην παγκόσμια οικονομία, που ξεκίνησε κυρίως από τις κατασκευές. Ο διπλανός πίνακας έχει να κάνει με τις τιμές των ακινήτων. Βλέπουμε μέχρι τώρα ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη πτώση, που έχει σε συνδυασμό και με την οικονομική δραστηριότητα, τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια σταθεροποίηση και μια μικρή αύξηση από το 2012 και μετά. Αν και αυτά τα στοιχεία είναι από την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν είναι τόσο ακριβή γιατί είναι μικρό το βάθος, δηλαδή γίνονται πολύ λίγες συναλλαγές. Οπότε δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι ακριβώς πώς πηγαίνει, πώς είναι οι τιμές. Εδώ έχω ένα γράφημα το οποίο δείχνει για δύο χρονιές, το 2008 και το 2009, την μείωση, όπως φαίνεται, της οικονομικής δραστηριότητας και έχω βάλει γιατί αποτυπώνονται όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος. Και βλέπετε ότι η μείωση υπάρχει σε όλες τις περιφέρειες, δεν έχουμε κάπου, λίγο σχολή και με τα ίδια ποσοστά. Οι τιμές στα ακίνητα στην Ελλάδα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πέσει μείον 36% από το 2008 μέχρι το 2013. Είναι η μεγαλύτερη πτώση που παρατηρείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες όπως Πορτογαλία, Ισπανία που περάσανε μια κρίση και περάσανε μια Κύπρος, περάσανε και αυτή μια κρίση στα ακίνητα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με το ΑΕΠ και τις κατασκευές. Εδώ έχουμε το 2008 και το 2013. Το 2008 είναι η έναρξη, θα λέγαμε, της κρίσης. Βλέπουμε ότι... Όπα, συγγνώμη.
Βλέπουμε λοιπόν ότι 6% η συμμετοχή του στο ΑΕΠ των κατασκευών του 2008, 1,6% του 2013, και αυτό σε ένα ΑΕΠ μειωμένο κατά 25%. Μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν πόσο σημαντική ήταν η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και πόσο σημαντική βέβαια ήταν και η μείωση και η συμμετοχή των κατασκευών στο ΑΕΠ. Την περίοδο 2000-2008 οι κατασκευές αποτελούσαν τον πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Είχαμε και τα Ολυμπιακά έργα μέχρι το 2004. Η συμμετοχή του στο ΑΕΠ ήταν 6,3% με μέγιστο το 7,8% του 2006. 9,2% στο σύνολο του ευρύτερου τομέα, και όταν λέμε ευρύτερο τομέα εννοούμε την εξόριξη, τα οικοδομικά υλικά δηλαδή που χρησιμοποιείται στην κατασκευή, τη μεταποίηση, όλες τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες που φτιάχνουν υλικά για την οικοδομή, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, 9,2% στο ΑΕΠ και έχει πέσει το 2013 στο 1,6% από 6,3% που ήταν ο μέσος όρος το 2000 με 2008. Η απασχόληση. Η απασχόληση συμμετέχει στο ΑΕΠ 8,7% το 2008. Η οικοδομή συμμετέχει στην απασχόληση 8,7% το 2008, 4,7% το 2013. Βλέπουμε λοιπόν πέρα από τη μείωση της απασχόλησης και μία σχεδόν στο μισό συμμετοχή των επαγγελμάτων της οικονομικής δραστηριότητας στην γενικότερη απασχόληση. Στο 8,1% ήταν το 2000-2008 την δεκαετία περίπου αυτή η συνολική απασχόληση του κλάδου των κατασκευών, στο 12,2% στην ευρύτερη αλυσίδα της αξίας των κατασκευών και έχει πέσει στο 4,7% το 2013. 10 λεπτά. Η ύφεση λοιπόν στον κλάδο των κατασκευών είναι μεγαλύτερη από την ύφεση που παρατηρείται γενικότερα στην οικονομία. Έναντι μια πτώση του ΑΕΠ 23,5% έχουμε μια πτώση της οικονομικής δραστηριότητας 76,3% και μια μείωση απασχόλησης 59%. Το 1/5 της μείωσης της συνολικής απασχόλησης μεταξύ των 2008-2013 οφείλεται στη μείωση της απασχόλησης στην οικοδομή. Είναι περίπου 233.000 εργαζόμενοι που δεν δουλεύουν πια στην οικοδομή. Θα βλέπουμε εδώ και σε διαγράμματα. Επίσης, οι επενδύσεις σε κατασκευές στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Προσπερνάω τα υπόλοιπα νούμερα. Την περίοδο 2008-2013 η μείωση των επενδύσεων σε κατοικίες μόνο, όχι στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα, εκτιμάται με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας που τα έχει επεξεργαστεί το ΙΟΒΕ ότι η επίπτωση στο ΑΕΠ ήταν 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Στερεί δηλαδή στο ΑΕΠ 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Λοιπόν, ποιες είναι οι παράγοντες της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Πέρα από τα οικονομικά, θα δούμε και παρακάτω, υπάρχει στην Ελλάδα ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, η ιδιοκατοίκηση με την απογραφή του 2011 ήταν 73,2% και είναι σχετικά αμετάβλητη σε σχέση με το 2001. Δεν έχει αυξηθεί δηλαδή, ούτε έχει μειωθεί ποσοστία. Υπάρχει επίσης αυτή τη στιγμή ένα ιστορικά υψηλό απόθεμα, περίπου 88.000 κατοικιών. Εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερο. Οι κατασκευαστές το εμφανίζουν γύρω σε 110.000. Οι 88.000 είναι φυσικά και στοιχεία του 2011, είναι από την απογραφή. Είναι αυτά που δηλώθηκαν κενά και προς πώληση διαμερίσματα το 2011. Είναι ένα ιστορικά υψηλό απόθεμα, το οποίο προφανώς απορροφάει ένα κομμάτι της ζήτησης και δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν νέες κατοικίες. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία είναι αυτή η οποία κάνει τους πολίτες, κάνει τα νοικοκυριά, είτε πραγματικά να μην έχουν εισοδήματα για να επενδύσουν σε κάποιο ακίνητο για επενδυτικούς λόγους,
αλλά επίσης είναι και αυτός ο φόβος γενικότερα από την Κυριακή, που και αυτούς που ακόμα έχουν προβλήματα τους κάνει δυσθεκτικούς να τα επενδύσουν. Με το δεδομένο κιόλας ότι εκτιμάται ότι γύρω στο 2 με 3% είναι η απόδοση καθαρή που δίνει ένα ακίνητο σήμερα που το έχουμε για ενοικίαση. Η αρνητική ρυθμή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας γενικότερα έχει μειώσει επίσης την ανάγκη για ακίνητα επιχειρηματικού προσανατολισμού, δηλαδή για βιοτεχνίες, βιομηχανίες, για τουριστικά καταλήμματα. Για τα τουριστικά καταλήμματα είναι μια τάση που έχει αντιστραφεί πιθανόν στα δύο τελευταία χρόνια. Η σημαντική συμβολή της αξίας στη γη στο κόστος των ακινήτων, που οφείλεται σε όλα αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στο να επεκταθούν οι πόλεις, τα νέα σχέδια πόλεις. Η απουσία εντολέκων στο στάδιο της κατασκευής, ενώ υπάρχει ένας έλεγχος κρατικός ή έλεγχος πολιτείας στο στάδιο της μελέτης, ας πούμε, από εκεί πέρα στην κατασκευή δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται μελέτες, να υπάρχουν υπερβάσεις στους υποδομικούς κανονισμούς, να υπάρχει πολυνομία, να υπάρχει διαφθορά που όλοι ξέρουμε. Και όλα αυτά να δημιουργούν συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού που πάρα πολλούς τους αποτρέπουν να επενδύσουν στην οικοδομία. Η υπερβολική φορολογία των ακινήτων, τα ακίνητα είναι πάντα η εύκολη λύση και επίσης συμβάλλει στο να είναι εύκολη λύση ότι στην γενικότερη περιουσία, στο περιουσιολόγιο των Ελλήνων, η υποδομή, οι κατασκευές αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της επένδυσής τους. Επίσης, έχουμε μια σημαντική μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων τα χρόνια της κρίσης, όπως βλέπετε, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται περαιτέρω υποδομές και να μην υπάρχουν ελκυστικές διαθέσεις για επενδύσεις. Ποιες είναι τώρα οι προοπτικές που μπορούμε να εστιάσουμε από εδώ και πέρα, και προφανώς δεν θα αναφερθώ σε γενικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, αυτά δεν έχουν να κάνουν με το αμυγό σχόλιο του καθενός. Θα αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κατασκευές αυτές καθ' αυτές. Νομίζω ότι ο όρος τον οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ο όρος αναβάθμιση. Τι αναβάθμιση? Αναβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος. Πρέπει να προσαρμόσουμε την προσφορά στη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει τα γεωγραφικά, τα δεδομένα τα δημογραφικά της χώρας, ας πούμε. Υπάρχει γύρας του πληθυσμού. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες από αυτές που έχουν τα νέα ζευγάρια. Συνήθως χτίζουμε για τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα. Πρέπει να αρχίσουμε να χτίζουμε για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, με σπίτια που τους εξυπηρετούν. Να πάρουμε όλοι μας υπόψη αυτό, τη μείωση του εισοδήματος και των μεταναστών, οι οποίοι απορροφούσαν ένα τμήμα συνήθως των παλαιών ακινήτων τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να παράγουμε ένα προϊόν λοιπόν, πια που να είναι προσαρμοσμένο στις σημερινές συνθήκες, αφού γίνει μια. Το ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για περιοχές αναβαθμισμένες, ας πούμε, ό,τι σημαίνει αυτό. Η επαναφορά της νομιμότητας όλου του φάσματος της παραγωγής των ακινήτων, που σημαίνει απλοποίηση της νομοθεσίας, σταθεροποίηση της νομοθεσίας, κωδικοποίηση, ώστε να μην υπάρχουν δυνατότητα για ερμηνείες από εδώ και από εκεί, εξυγχρονισμός τοποθετίας για να επανέλθουν και οι συνθήκες του υγιούς ανταγωνισμούς. Ο εξυγχρονισμός των προδιαγραφών στην παραγωγή των ιδιωτικών έργων. Πρέπει επιτέλους οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ΕΤΕΠ, που αυτή τη στιγμή είναι προσωρινές και ελπίζουμε να γίνουν εθνικές, να έχουν ενιαία εφαρμογή και σε δημόσια και σε ιδιωτικά έργα, ώστε το παραγόμενο προϊόν να είναι το καλύτερο δυνατό. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή για να πάρει σαν να βάλει τα σίδερα να κάνει στην υποδομή, μπορεί να πάρει έναν δρόμο, να τον πάρει στην υποδομή, να σου φτιάξει τα σίδερα, να κάνει το πεντατζή, να κάνει το σοφατζή. Δεν ισχύει αυτό για τα επαγγέλματα δικά μας, για τα επαγγέλματα δηλαδή των εγκαταστάσεων. Εκεί υπάρχουν όλοι οι τεχνίτες, οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι, άρα αν δεν είναι, πρέπει να υπάρξει πιστοποίηση και των τεχνικών, ώστε να έχουμε καλύτερο παραγόμενο αποτέλεσμα και σε όλο το φάσμα της κατασκευής. Ο ουσιαστικός έλεγχος των ακινήτων αναφέρθηκα και προηγουμένως, δεν χρειάζεται να δώσω ιδιαίτερο κόστος, σε όλο το φάσμα από τη μελέτη μέχρι την εφαρμογή και μέχρι την κατασκευή από την πολιτεία. Θα πρέπει να αρχίσουμε να συνυπολογίζουμε για να αυξήσουμε την ποιότητα του προϊόντου μας στο αρχικό κόστος και το κόστος συντήρησης και της λειτουργίας. Είναι κάτι που κανένας μέχρι σήμερα
δεν το λαμβάνει υπόψη του, ούτε εμείς που πληθύσουμε, ούτε αυτοί που αγοράζουν. Πρέπει και εμείς που πληθύσουμε και να δημιουργήσουμε και την οτροπία και στον πληθυσμό. Το δεύτερο πράγμα που έχουμε να δούμε, νομίζω, είναι η αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος δομικού πλούτου. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα σημαντικό απόθεμα κατοικιών, γύρω στα 6,4 εκατομμύρια κατοικίες. Οι περισσότερες έχουν χτιστεί τη δεκαετία, όπως βλέπετε, 70, τη δεκαετία του 70 και αμέσως πριν τη δεκαετία του 60 και αμέσως μετά τη δεκαετία του 80. Εντάξει, η πλειονότητα των κτηρίων είναι μεγαλύτερη των 30 ετών, το 55% έχουν χτιστεί δηλαδή πριν το 1981. Και πολύ λίγα, το 7% είναι περίπου 5 ετών. Και για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, παίρνω μια κατηγορία που είναι η μόνωση, για να δούμε τι σημαίνει παλιά κτίρια και καινούργια κτίρια. Το ποσό των κτηρίων χωρίς μόνωση, και όταν λέμε χωρίς μόνωση, εννοούμε χωρίς κανένας είδους μόνωση, ούτε διπλά τζάμια, ούτε μόνωση, οτιδήποτε άλλο, έχει μειωθεί στο 9% για τα κτίρια μετά το 2001 και στο 7,8% για τα κτίρια μετά το 2006. Είναι περίπου στα 2/3 των κτηρίων που χτίστηκαν πριν το 1981, δεν υπάρχει κανένας είδους μόνωση. Κανένας απολύτως. Ούτε διπλά τζάμια, ούτε διπλές μπαλκονόπορτες που βάζαν τα άλλα. Αλλά και το 41,5% είναι υψηλό ποσοστό κατά τη γνώμη μου κτηρίων που χτίστηκαν μεταξύ του 81 και του 90, διότι τότε ίσχυε ο κανονισμός θερμομόνωσης μετά από το 81, δεν είχαν κανένας είδους μόνωση μέχρι να διαμορφωθούν οι συνθήκες στην αγορά και να το ζητάει και ο πελάτης στην ουσία. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κρίσιμο. Η καταγραφή όλου του δομημένου πλούτου είναι αυτό που λέγαμε παλιά πράσινο κουτί, τώρα το λέμε ταυτότητα του κτηρίου. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μια συμμετοχή στην αξία του ακινήτου. Ξέρεις ότι αυτό το ακίνητο είναι αυτό, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει αυτούς τους κινδύνους, έχει αυτές τις παπαβαλαιωμένες εγκαταστάσεις με πιθανόν αυτά τα ανθυγινά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και αυτό θα συμμετέχει στην αξία του ακίνητου. Οπότε έτσι θα δημιουργεί και συνθήκες για επένδυση πάνω σε ένα παλιό ακίνητο που είναι πολλά στην Ελλάδα. Οι πολιτικές προώθησης και σε αναβάθμιση των ακτιδίων είναι κάτι που εδώ στην Άντρα το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, πολύ περισσότερο από ό,τι σε παρελθόν, πρέπει να δούμε και κάποια οικονομικά κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν. Αυτό είναι ότι στην ουσία πρέπει να αρχίσει να τρέχει πάλι η δανειοδότηση, κυρίως για τα νέα ζευγάρια και τους οικονομικά ασθενέστερους με ευνοϊκούς όρους και με επιδοτήσεις, καθώς και οι φοροαπαλλαγές στα δάνεια που υπήρχαν στους στόχους των δανειών και έχουν καταργηθεί τα τελευταία χρόνια. Να δούμε φορολογικές εκπτώσεις για οικοδομικές παρεμβάσεις βελτίωσης ασφάλειας των οικοδομών, όπως είναι η αντισεισμική προστασία, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που το έχουμε αφήσει πίσω, οι εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές, μια πολύ μεγάλη επιβάρηση των ακινήτων στη συντήρηση των ακινήτων οφείλεται στις εγκαταστάσεις και όχι στο εταιριακό, διότι ποτέ δεν δίναμε σημασία στην ίδρυψη, στην αποχέτευση, στα ελευθερολογικά και όλα αυτά. Και φορολογικές εκπτώσεις για όλους, επιδοτήσεις για τους οικονομικά ασθενέστερους για όλα τα παραπάνω. Η επανεξέταση φορολογικής πολιτικής πρέπει να είναι σταθερή, να είναι δίκαιη, να φορολογεί το εισόδημα που υπάρχει από. Να μην φορολογεί κατά βάση δηλαδή, την ύπαρξη του ακίνητου, να φορολογεί το εισόδημα που προέρχεται από τα ακίνητα. Επιτέλους θα πρέπει αυτά τα ακίνητα τα οποία είναι προς πώληση να ενωθούν με διαφορετική φορολογική αντίληψη σε σχέση με αυτά τα οποία τα έχει κάποιος για να τα ιδιοκατοικεί ή να τα εκμεταλλεύεται. Η νέα πολιτική υγείας η οποία θα πρέπει εκεί που υπάρχει ανάγκη, έτσι εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να επεκταθούν όλες οι πόλεις παντού κτλ. Αλλά εκεί που υπάρχει ανάγκη θα πρέπει να δούμε με γρήγορες σχεδιασμές και με γρήγορες διαδικασίες και με βάση ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό επεκτάσεις πόλεις που να δίνουν λύσεις στις υπαρκτές ανάγκες των πολιτών. Πρόγραμμα βελτίωσης του αστικού χώρου, πεζοδρομίες, επένδυση παρατασίμου, χωρίς στάθμευσης, αντικατάσταση κτηρίων. Πρέπει να αρχίσουμε να καταναφίσουμε κάποια κτίρια τα οποία δεν επιδέχονται ουσιαστικό μεταβολών για να δημιουργήσουμε πράσινο δίνοντας με απαλωτριώσεις ή δίνοντας ας πούμε και κίνητρα για να μεταφερθούμε κάπου αλλού. Πρέπει να ενισχύσουμε την εξωτερική ζήτηση,
Έτσι, η εξωτερική ζήτηση ενισχύεται κυρίως στον τομέα το τουριστικό, στην εξωτερική κατοικία, στις ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και στην αγορά κατοικιών με το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας. Έχει αποδώσει κάποια θετικά. Η χώρα με τη μεγαλύτερη σε επενδύσεις με βάση τη Χρυσή Βίζα είναι η Πορτογαλία, που οι επενδύσεις είναι γύρω σε 700 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα είναι γύρω σε 350 εκατομμύρια, οι επενδύσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια με βάση τη Χρυσή Βίζα. Θεωρώ ότι είναι αρκετά καλό το νούμερο, με το δεδομένο ότι η Πορτογαλία τους δίνει και παραπάνω πράγματα. Εμείς τους δίνουμε 5 χρόνια να μένουν στην Ελλάδα, η Πορτογαλία τους δίνει και δικαίωμα εργασίας με τη Χρυσή Βίζα, που εδώ δεν τους τη δίνουμε. Λοιπόν, ένας λόγος στον οποίο εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην οικονομική δραστηριότητα είναι ότι όλες οι πολιτικές που κάνουμε σήμερα στην χώρα μας πρέπει να προάγουν το υπάρχουν δυναμικό στην Ελλάδα. Η οικοδομή στην ουσία είναι αυτοτροφοδοτούμενη στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται εισαγωγές, όλα παράγονται ή μπορούν να παραχθούν στην Ελλάδα και έτσι είναι ένα τμήμα του εθνικού προϊόντος το οποίο συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας. Η κρίση είναι ορατή στο κατασκευαστικό τομέα σαν παράδειγμα, το αποδείξαμε και με τα νούμερα τα οποία σας παρατήρησα, σας παρέθεσα. Ο χρονικός ορίζοντας ανάπτυξης δεν είναι ορατός και αυτό οφείλεται και τόσο στη γενικότερη οικονομική συγκυρία κατά τη γνώμη μου, αλλά και στις παθογένειες του ίδιου του κυκλώματος παραγωγής των ιδιωτικών και των δημοσίων έργων. Πρέπει να δούμε την κρίση σαν μια ευκαιρία, να εφαρμόσουμε τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσουμε, ούτως ώστε να υπάρχουν μόνιμες συνθήκες μακροχρόνιας ανάκαμψης και βιωσιμότητας του κλάδου. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Παδόπουλο. Κάποιος άνθρωπος να προσθέσει κάτι. Εγώ αυτό που θα ήθελα για τον Παδόπουλο μόνο να πω είναι ότι συμφωνώ απόλυτα σχετικά με το πώς πρέπει να κινηθούμε. Μόνο το βελτιωμένο προϊόν είναι αυτό που μπορεί να ξαναξεκινήσει την κατασκευή στη χώρα μας. Θα πρέπει όμως όλοι μας να θεωρήσουμε και να δούμε πίσω τα λάθη τα οποία κάναμε και ως μελετητές και ως κατασκευαστές, τα οποία ήταν πολλά γυρίσματα μας δαγκώσανε το είδαμε όλοι μας και αυτό πράγμα. Στο κομμάτι το οποίο δείχνει τη μείωση της αξίας των ακινήτων, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον μια γραμμή που να δείχνει την απόλυτη τιμή της αξίας των ακινήτων. Διότι κρεμιστήκαμε 65% και 50% σε πολλά, αλλά το θέμα είναι ότι είχαμε ξεκινήσει από κάποια νούμερα τα οποία ήταν αδιανόητως υπερβολικά σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης και δεν μιλάμε μόνο... Το Λονδίνο είναι μια πάρα πολύ ακριβή πόλη, αλλά ακόμα και η Αγγλία και η Γερμανία πολύ φθηνότερα κινήτα από ό,τι είχαμε εμείς. Και αυτό ήθελε μια διόρθωση. Ναι, θα ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας. Στο μεγάλο μου κείμενο υπάρχει αυτό. Η φούσκα των ακινήτων, αυτό που ονομάζουμε φούσκα των ακινήτων, είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία έχουν συμβάλει σήμερα στην κάθε πτώση. Είναι γεγονός αυτό, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και όντως πρέπει να δούμε τα λάθη του παρελθόντος. Προσπάθησα να τα αποτυπώσω ορισμένα αυτά και να δω και την έξοδο για το μέλλον. Επίσης, επειδή είμαι και μηχανολόγος και όλοι ασχολούμαστε με συνεργειακές αναβαθμίσεις, αυτό που είπατε για το στατικό, για τη στατική αναβάθμιση και για την αντισεισμική θωράκιση είναι πραγματικά κάτι που το έχουμε αφήσει πάρα πολύ για όλα αυτά τα κτίρια του 70, ας πούμε, που θεωρούμε ότι στέκουν. Το θυμόμαστε σε κάθε σεισμό. Εντάξει, τα κτίρια, ξέρετε, έχουν επιβαρυνθεί. Δηλαδή, τα κτίρια της Αθήνας έχουν περάσει 2 σεισμούς, είναι επιβαρυμένα τώρα. Σίγουρα δεν είναι όλη η παραγωγή κάθε φορά με τα 9 όροφα εκεί που είναι 25, 35, 40 χρόνια καλή από αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.